άνθρωποι οι οποίοι στον τόπο διαμονής τους μεταφέρουν, ας πούμε, σε εισαγωγικά προσωρινά τα χαρτιά τους, ναι, για να ψηφίσουν. Επειδή όμως έχει γίνει πολλής λόγος για το τι θα αφορά η ψήφος των ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει εδώ και καιρό την αίτηση ετεροδημότη, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην επίσημη ιστοσελίδα, μπορεί κάποιος να βρει στοιχεία για να ξεκαθαριστεί κάπως το τοπίο. Αυτό λοιπόν και εμείς οπτικοποιήσαμε σήμερα στην κάρτα που θα δούμε. Τι έχουμε ετοιμάσει? Ετεροδημότης λοιπόν ονομάζεται ο εκλογέας που εκδηλώνει ενδιαφέρον να ψηφίσει στον τόπο διαμονής του τους συνδυασμούς της εκλογικής περιφέρειας στην οποία, στις οποίες τους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένος. Και επειδή είναι λίγο περίεργο, πάμε να το δούμε και πιο αναλυτικά. Δηλαδή, ένας δημότης του Δήμου Καβάλας, που διαμένει όμως προσωρινά ή και μόνιμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να ψηφίσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης τους υποψηφίους που σχετίζονται με την περιφέρεια Καβάλας. Μια διαδικασία η οποία είδαμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα επιλέχθηκε από αρκετούς, οι οποίοι αποφάσισαν, όπως άλλες χρονιές, είτε να πάνε στον τόπο διαμονής τους και να ψηφίσουν, είτε να κάνουν αυτή τη διαδικασία που είναι και πιο εύκολη για τους ίδιους, έτσι ώστε να μην μεταφέρονται στον τόπο καταγωγής τους, ή επειδή κάποιοι δυσκολεύονται να αφήσουν και την ψήφο και να δυστυχώς να μην ψηφίσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε Θεσσαλονίκη. Χθες μιλήσαμε με τους κριτικούς της Ημαθίας στη Βέρεια και κάναμε λόγο για την μεγάλη κάθοδο των κριτικών την επόμενη εβδομάδα. Εκμεταλλεύονται κατά κάποιο τρόπο την εκλογική αναμέτρηση για να έρθουν εδώ στην πατρίδα τους, όπως μας τόνισαν και οι ίδιοι, και να ψηφίσουν, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Κατ' επέκταση, έντονη κινητικότητα καταγράφεται μεταξύ άλλων και σε συλλόγους Κριτών. Θέλω να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί η κοινότητα των κριτικών των Κριτών έχει πολύ μεγάλη δυναμική, και να καλησπερίσουμε την κυρία Ευαγγελία Γιουμπάκη, την πρόεδρο του Λαογραφικού Συλλόγου Κριτών Θεσσαλονίκη στα Αγρίμια. Πώς είστε, κυρία Γιουμπάκη, τι κάνετε? Ακριβά χαιρετίσματα και ακριβά χαιρετώ σας από την ύφη του Θερμαϊκού, την όμορφη Θεσσαλονίκη. Δεν βρέχει σήμερα. Χρόνια πολλά καταρχήν και Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά, χρόνια πολλά κυρία Γιουμπάκη, πρόεδρος. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε, ξέρετε, τηλεθεατής τώρα μπορεί να μην γνωρίζει, όχι το Λευκό Πύργο, από πίσω εκεί την Πρωτομή. Λοιπόν, επιλέξαμε σήμερα, είμαστε εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης παραλία και είμαστε στο πάρκο που είναι οι Κρήτες Μακεδονομάχοι. Α, μάλιστα. Είναι από την άλλη πλευρά, είναι εκεί στα δυτικά της Νίκης, έτσι δεν είναι? Όχι, είναι ακριβώς απέναντι από το Λευκό Πύργο. Σωστά, μάλιστα. Εντάξει, δεν είμαστε κάθε μέρα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι και δυτικά, είναι ακριβώς κέντρο. Έχουμε εδώ να σας δείξει, ναι, λίγο να μας δείξετε, η κάμερα. Έτσι, είναι εδώ ο Ευθύμιος Καούδης, Μακεδονομάχος σε Κρήτης 1866-1956. Είναι ο Παύλος ο Γήπαρης 1882-1966. Είναι ο Παύλος Μελάς, εδώ όπως βλέπετε, 1870-1904. Απέναντι είναι Γεώργιος Βολάνης, εκλάκων Κρήτης, αρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα 1903-1908. Δίπλα ο Ηλίας Δελιγιαννάκης από την Αργυρούπολη Ρεθύμνου, είναι και κοντοχωριανός μου, αρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα 1904-1906. Και παραδίπλα ο Δημήτριος Καλαποθάκης, ιδρυτής του Μακεδονικού Κομιτάτου 1865-1921. Τι να πούμε, είστε εξαιρετικοί, ούτε ρεπόρτερ να ήσασταν. Για αυτούς τους ανθρώπους τώρα τι να λέμε, έφυγαν από τα ψηλά βουνά της Κρήτης, ήρθαν εδώ πάνω για να συνδράμουν το Μακεδονικό Αγώνα, να πολεμήσουν στο πλευρό των Μακεδόνων. Και παρεπιπτόντως την Κυριακή 14 του μηνός θα κάνουμε και ένα μνημόσυνο στο χωριό Σκρά, του νομού Κιλκής. Κυρία Γιουμπάκη, για πείτε μας για τις εκλογές, ετοιμάζεστε? Τι γίνεται εκεί με τα μέλη του συλλόγου σας, του Λαογραφικού Συλλόγου? Είστε και πολλοί. Είμαστε. Οι ετεροδημότες ετοιμάζουμε βαλίτσες. Μαζί και αυτούς και εγώ και η οικογένειά μου.
Α, θα κατέβετε κι εσείς. Εκμεταλλεύεστε την ευκαιρία. Βεβαίως. Δεν χάνουμε ευκαιρία να βρεθούμε στη Μεγαλόνησο. Όπως πολύ σωστά είπε η συνάδελφός σας, πολλοί επιλέξανε να ψηφίσουν εδώ στη Θεσσαλονίκη με το ψηφοδέλτιο του νομού τους. Είναι όμως και κάποια μέλη που προτιμούν να κατεβούν στο νησί και να επισκεφτούν και το χωριό, τους γονείς τους. Τα πατρογονικά, ξέρετε, τώρα τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Είστε πόσα χρόνια Θεσσαλονίκη, κυρία Γιουμπάκη? Εγώ είμαι γύρω στα 30 χρόνια. Σας ρωτώ γιατί πριν από 20-25 χρόνια που έχετε εικόνα και θυμάστε, καμία σχέση στο σκηνικό που κυριαρχούσε και επικρατούσε το τότε με το σήμερα. Δηλαδή, τότε δεν υπήρχε κριτικός εκτός Κρήτης που να μην πάρει τη βαλίτσα, να μην πάρει τη βαλίτσα στα χέρια σε πλοίο και κατεβαίνω Κρήτη. Ε. Τώρα εντάξει, είναι κάπου μοιρασμένη. Η αλήθεια είναι τώρα ότι οι νεότερες γενιές, κάποιοι παιδιά έφυγαν και από το νησί, δεν έχουν επιστρέψει, τώρα είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς. Σωστά. Εμείς πάντως είμαστε στην ευχάριστη θέση να πω ότι τα μέλη μας ευτυχώς επισκέπτονται τη γενέτειρά τους, είναι ενεργοί Κρήτες. Και αυτό είναι το αισιόδοξο. Μάλιστα. Το μήνυμα που στέλνετε, κυρία Γιουμπάκη, ποιο είναι εδώ? Το μήνυμα είναι την Κυριακή να δώσουμε όλοι την ψήφο μας, να συμμετέχουμε όλοι στον εκλογικό αγώνα, γιατί πραγματικά και ως Έλληνας πολίτης, αλλά και η χώρα μας έχει ανάγκη από μία αλλαγή. Και να ευχηθούμε η νέα κυβέρνηση που θα βγει να σκύψει το κεφάλι στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Μάλιστα, έχουμε όποια πάρα αυτή. Πολλά προβλήματα. Όποια και αν είναι αυτή. Λοιπόν, όποια και αν είναι αυτή, λέω. Ναι. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιουμπάκη. Λοιπόν, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Είστε εξαιρετικοί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.